Κοιτάξτε, αυτό το συνέδριο είναι μια φιέστα που γίνεται με στόχο να μεγαλώσει την κερδοφορία των επιχειρηστών του Μπαμπάκη. Και γι' αυτό το πραγματοποιούν και η θεματολογία του, αλλά και η στήριξη του από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό δείχνει την ίδια ώρα όμως που ο Υπουργός, λαλίστατος κατά τα άλλα, αποφεύγει μια ακόμη φορά να δώσει απαντήσεις στα συγκεκριμένα αιτήματα που έχουμε, που είναι και δίκαια και επιβίωση. Και δεν αφορά μόνο ένα προϊόν, αφορά συνολικά σε σχέση με το κόστος παραγωγής, σε σχέση με τις χαμηλές τιμές, με τον ΕΛΓΑ, με το ασφαλιστικό που έρχεται τώρα στη Βουλή και μεγαλώνει και άλλο, αυξάνει και άλλο τις ασφαλιστικές φορές, την ίδια στιγμή που το 60% των αγροτικών τρόφων δεν έχει να πληρώσει. Αλλά υπάρχουν και άλλα προβλήματα που αναδείχθηκαν και χθες και στη Βουλή, όπως το θέμα με το Τσίπρο που δεν υπάρχει απάντηση, όπως το θέμα με τα μήκρα που έχουν πάρει τη μήνυμη εξευθυνιστικό, ούτε ένα κιλό δηλαδή το δέντρο σαν αποζημίωση. Είναι τέτοια ζητήματα που ο Υπουργός δεν μας δίνει απαντήσει. Το μόνο που λέει είναι να μας κατηγορεί για κομματικά επικοινωνία και κινητοποίηση. Εμείς είμαστε αγρότες εδώ πέρα που σήμερα παλεύουμε, δίνουμε μια μάχη. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συσπηρωθούν στους ομοσπονδίες και στους αγροτικούς συλλόγους και στην Πανελλαδική Επιτροπή του Μπλοκ για να δώσουν τη συνέχεια. Γιατί ούτε σε άλλο θα είναι σκληρός αγώνας το επόμενο χρονικό διάστημα και με την αναθεώρηση της ΚΑΠ που έρχεται. Αλλά αυτό που θέλουμε σήμερα, θέλουμε απαντήσεις από τον Υπουργό. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να θέσουμε τα αιτήματά μας και να πάρουμε απαντήσεις. Γιατί ως τώρα έχουμε πάρει μόνο συμπαθητική δυσφήμιση από έναν Υπουργό που κρύβεται. Ναι, θα πούμε, όχι για να το παραδοθούμε, θα πούμε μέσα για να θέσουμε τα αιτήματά μας πριν την ομιλία του Υπουργού, ώστε να μπορέσει και να έχει όλο το χρονικό περιθώριο να δώσει απαντήσεις. Δεν πιστεύουμε ότι θα δώσει απαντήσεις. Γιατί ενώ έχουμε δεσμεύσεις και για το πετρέλαιο, είχαν δεσμεύσεις, σαν κυβέρνηση και προεκλογικά, παρόλα αυτά μας λέει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, που και στιγμή όμως βρήκε να δώσει 600 εκατομμύρια δημοσιονομικού χώρου για τον εφοπλιστή, για τον ξενοδό, για την κλινικά και για το δώσει πετρέλαιο. Είναι μια πολιτική στάση της κυβέρνησης. Εμείς πιέζουμε όσο μπορούμε να υπάρξει κάποια ικανοποίηση του κοινού. Σήμερα εγώ, αγρότες της Λάρισας και της Καρδίτσας και των Τρικάλων, για να αναδείξουμε αυτό το πανηγυράκι που γίνεται, που δεν έχει καμία σχέση με τα προβλήματα τα αγροτικά και τα προβλήματα των μπαμπακοπαραγωγών. Για ακόμα μια φορά, βέβαια, θέλουμε να καταγγείλουμε τον Υπουργό, ο οποίος κρύβεται από το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, γιατί ακριβώς δεν έχει καμία απάντηση να δώσει στα οξυμένα προβλήματα που έχουμε και τα οποία είναι οι εξευθυνιστικές τιμές στο Μπαμπάκι και σε όλα βέβαια τα προϊόντα, όταν φέτος η τιμή είναι 20% κάτω και συγχρόνως δεν έχει δώσει καμία λύση στο κόστος παραγωγής. Ανταυτού έχει ακριβήνει το αγροτικό ρεύμα και βέβαια το πετρέλαιο είναι πολύ ακριβό και σίγουρα και οι τιμές στα αγροεφόδια. Μαζευτήκαμε εδώ για να δείξουμε αυτά τα προβλήματα. Οι αγρότες είναι έξω από την αίθουσα. Μέσα δεν είναι αυτοί που δουλεύουν στα χωράφια μας. Εμείς που δουλεύουμε είμαστε εδώ και θέλουμε λύσεις. Θέλουμε κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να μας αφήνουν και εμάς ένα περιθώριο για να ζήσουμε. Είναι αγώνας επιβίωσης που κάνουμε. Συνεχίζουμε τον αγώνα είτε με τα τρακτέρ, είτε με τα πόδια, είτε παντού όπου πιστεύουμε ότι θα πιέσουμε όσο μπορούμε την κυβέρνηση για να δώσει λύσεις και να παραμείνουμε στα χωριά μας και να παραμείνουμε αφεντικά στα χωράφια μας. Γιατί δυστυχώς αυτοί μέσα συζητάνε για το πώς θα μας πάρουν και τα χωράφια και το μόχθο και την ποιότητα των προϊόντων που παράγουμε.